τώρα τρόπο να εγκαταλείψουν τη χώρα να ζητούν εκατοντάδες κάτοικοι οι οποίοι ζουν στα περίχωρα του Κιέβου. Ο Αλφα μίλησε με ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τα σπίτια τους, καθώς σε αυτές οι περιοχές έχουν ήδη καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις. Οι εφιαλτικές εικόνες του πολέμου τους κυνηγούν. Υπό τον ήχο των βομβαρδισμών τις περιγράφουν στον Αλφα και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Very difficult situation. Russian soldier occupied our territory and a lot of damage. Houses, people. Η ώρα είναι 1:30 το μεσημέρι. Ακόμα ένα κομβόι από τις βομβαρδισμένες περιοχές έφτασε σε αυτό εδώ το σημείο. Οι κάτοικοι που έζησαν τον εφιάλτη προσπαθούν να κατευθυνθούν σε πιο ασφαλή μέρη. Ακούτε τους βομβαρδισμούς. Сегодня, напевно, найскладніша ситуація в Урзелі і в Урзелі, і в Бучі, і також і в Гостомелі, якщо ми кажемо за ситуацію на Київщині. Тому що, на жаль, окупірні стріляють. Страшно. Yeah. Мы в подвале сидели. Мы два вот всё время сидели в подвале. Ζευγάρια, οικογένειες με μικρά παιδιά, οι άνθρωποι μόνοι κατάφεραν να δραπετεύσουν από τα χωριά τους που πλέον έχουν καταληφθεί από Ρώσους. Ο μικρός Ιγκόρ από το Βορζέλο όμως δεν τους φοβήθηκε. Δεν ξέρω τι να σας πω, но я не боюсь, но я разумею, что все що війна, так нас бомбив дуже громко був, там ми з Ворзеля приїхали. Φως στον κρύ του πολέμου, το χαμόγελο της Ειρήνα την ώρα που μιλάει με το αγόρι της στην νοηματική. Σε λίγο θα ανταμώσουν σε ένα ασφαλές μέρος. Αυτή την ώρα οι εθελοντές μοιράζουν λουλούδια στους ανθρώπους που μόλις απεγκλωβίστηκαν από τα γκρεμισμένα σπίτια τους, από τα βομβαρδισμένα χωριά τους. Όπως λένε, είναι μια κίνηση αγάπης και ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο. Λίστα с автоматами. И посты с русскими вот этими танками и БТРами.